γίνεται. Αφορά το ένα παιδί. Αφορά το κάθε, παιδί. Όχι, αφορά όχι. Κάθε παιδί που γεννιέται. Κάθε παιδί. Από πρώτη του 20. Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί δηλαδή 12 και 1 λεπτό την πρωτοχρονιά του 2020 και μετά τους αφορά. Από εκεί και μετά θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι στις 34 έως 34 και 6 μήνες μετά θα καταβληθεί η δεύτερη δόση. Θα υποβληθούν οι αιτήσεις για να λάβουν το συγκεκριμένο επίδομα οι οικογένειες που το δικαιούνται. Στην γνωστή πλατφόρμα πλέον της ΕΔΙΚΑ, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια απλοποιημένη αίτηση. Αν και θα ήταν πολύ πιο εύκολο πλέον από τη στιγμή που μόλις γεννιέται ένα παιδί, παίρνει άμκα να γίνεται άμεσα από το δημοτολόγιο και η αίτηση του γονέα. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή τη φάση πάντως θα υποβληθεί από την ΕΔΙΚΑ. Θα δούμε οδηγίες, προθεσμίες και τα σχετικά που υπάρχουν. Προσεχώς δηλαδή. Και αυτό που επίσης πρέπει να ξέρουμε είναι ότι θα το λάβουν όλοι οι γονείς με εισόδημα έως 70.000 ευρώ. Δηλαδή θεωρητικά όλες οι οικογένειες που έχουν ανάγκη, θα τους βοηθήσει κάποια μια οικογένεια με εισόδημα άνω των 70.000 ευρώ, οι 2.000 δεν θα παίξουν ρόλο. Ωραία. Μας δώσατε έτσι ένα πρώτο στίγμα για το τι θα ακολουθήσει. Αυτά έχουμε, περιμένουμε. Με φόντο βεβαίως το επίδομα γένας, 2.000 ευρώ είναι αυτά. Πάμε όμως να δούμε τις αλλαγές που δεν ξεκινήσαμε. Δεν είναι 2.000, είναι 1.000 και 1.000, να μην μπερδεύετε. 1.000 και 1.000, σε δύο δόσεις. Ναι, θα είναι 1.000 και 1.000. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στις αλλαγές που φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Εκεί όπου, όπως λέγαμε προηγουμένως, ναι, μεν επωφελείται η μεσαία τάξη. Αλλά πάμε να δούμε γιατί σίγουρα θα υπάρχουν και οι ρηγμένοι της υπόθεσης και θέλω να δούμε ένα-ένα τα σημεία. Ας ξεκινήσουμε με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις οποίες από εδώ και στο εξής τι θα πρέπει να κάνουμε, κύριε Χρυστοφοράκη. Λοιπόν, εκεί έχουμε και την πρώτη χρηστική πληροφορία που πρέπει να δώσουμε στους τηλεθεατές, γιατί είναι κάτι που έχει αρχίσει ήδη να τρέχει. Ήδη συλλέγουμε αποδείξεις για το χτίσιμο του 30% του εισοδήματος. Αποφεύγω τη λέξη αφορολόγητο, γιατί ξέρετε, σε αυτό το νομοσχέδιο, ακριβώς για να ενταχθούν και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν αφορολόγητο, αποσυνδέθηκε το αφορολόγητο από τις αποδείξεις. Και πλέον η μη συλλογή αποδείξεων έχει ποινή 22%. Να το κάνω απλό για να το καταλάβει ο κόσμος. Όλοι οι Έλληνες πολίτες που αποκτούν εισόδημα στη χώρα. Θα πω τις εξαιρέσεις στο τέλος. Είναι κάποιες κατηγορίες που εξαιρούνται. Εν πάση περιπτώσει, όλοι οι Έλληνες πολίτες που αποκτούν εισόδημα εντός τα όρια της ελληνικής επικράτειας θα πρέπει να συλλέγουν το 30% του πραγματικού και όχι του τεκμαρτού του εισοδήματος με πληρωμές μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών, δηλαδή με κάρτες, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε, ή με τραπεζικές πληρωμές. Να το κάνουμε παράδειγμα. Ένας πολίτης ο οποίος έχει 10.000 ευρώ εισόδημα θα πρέπει να έχει κάνει ηλεκτρονικές πληρωμές. Τις 3.000 από αυτό να έχει καλύψει καταναλωτικές του δαπάνες. Από αυτά είναι σχεδόν το σύνολο των πληρωμών. Εξαιρούνται ουσιαστικά μόνο δαπάνες που θεωρούνται τεκμήρια διαβίωσης και πληρωμές δανείων. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο σύνολό τους. Αν υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν θα επηρεάσουν το ποσό. Το δείγμα μέχρι τώρα τα προηγούμενα χρόνια έχοντας μια εικόνα. Και αυτό είναι όλο, έτσι. Το 30% απλά μέσω. Το 30% πολύ, πολύ απλά. Κάρτας να πληρώνουμε. Ναι, και τα ενίκια εξαιρούνται, με συγχωρείτε. Είναι μεγάλη κατηγορία. Θα πρέπει με κάρτα να πληρώσω το 30%. Χτίζεται εύκολα. Αν καθένας από εμάς μπει και δει λίγο τις καταναλωτικές του δαπάνες, πώς κατανέμονται μηνιαία, οι τράπεζες όλες εξάλλου έχουν και ένα σύστημα που δείχνουν πώς πηγαίνουν οι δαπάνες του κάθε νοικοκυριού, μαζεύεται εύκολα. Αυτοί που πρέπει να συλλέξουν μικρότερο ποσοστό καταρχήν είναι όσοι πληρώνουν το 60% του εισοδήματός τους σε δάνεια, φόρους και σε διατροφή. Μάλιστα. Αυτοί πρέπει να συλλέξουν το 20% του εισοδήματος και όχι το 30%. Επίσης, λίγο να πω και ένα άλλο χρηστικό. Ναι, ναι, ναι. Όσοι έχουν κατασχεμένο τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό που πρέπει να συλλέξουν ανεξαρτήτως ποσού εισοδήματος που θα δηλώσουν είναι οι 5.000 ευρώ. Δεν τους πιάνει το 30%. Κατανοητό. Αν έχουμε χρόνο να πω και τις βασικές κατηγορίες που εξαιρούνται. Εγώ θέλω να ρωτάει τηλεθεατής όσον αφορά το ηλικιακό όριο. Ναι, αυτό θέλω να πω τώρα ακριβώς. Γιατί θυμάστε τότε όταν άρχισε να μπαίνει το πλαστικό χρήμα στη ζωή μας σταδιακά, εξαιρέθηκαν από κάποιες κατηγορίες ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν μπορούσαν ή δεν γνώριζαν. Μέχρι πέρυσι εξαιρούνταν από την συλλογή, από την υποχρέωση ηλεκτρονικών πληρωμών ηλικιωμένοι. Από φέτος εξαιρούνται και από τη συλλογή αποδείξεων οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, οι κάτοικοι
σε οικισμούς κάτω των 500 ευρώ με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, οι κάτοικοι σε νησιά με κάτω από 3.100 κατοίκους, όσοι εισπράττουν το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, όσοι διαβιούν σε νοσοκομιακά ιδρύματα της χώρας για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, όσοι επίσης ζουν σε γυροκομεία ή σε ψυχιατρικά ιδρύματα και βέβαια όσοι έχουν αναπηρία άνω του 80%, αυτές οι κατηγορίες όχι μόνο δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν κανένα ποσοστό του εισοδήματος με κάρτα, απαλλάσσονται μάλιστα και από τη συλλογή αποδείξεων αυτές τις χάρτινες που μαζεύανε συνήθως και ερχόταν. Δεν έχουν καμία υποχρέωση, τους εξαιρεί το μέτρο από την αρχή. Να επισημάνετε λίγο αυτό που είπατε για περιοχές κάτω των 500 κατοίκων. Ναι, εδώ θέλει μια διευκρίνηση. Είναι οικισμοί που βάσει με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής είναι κάτω των 500 κατοίκων και εκεί θα πρέπει να είναι η κύρια κατοικία του φορολογού. Κύρια κατοικία. Κύρια κατοικία. Και αυτοί απαλλάσσονται από το 30%. Απαλλάσσονται και από το 30% και από τη συλλογή των αποδείξεων. Ναι. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη κατηγορία, ειδικά στην Κρήτη που έχουμε πολλά μικρά χωριά. Αν και να σας πω κάτι, ο συνδυασμός κάτω των 500 κατοίκων και του ηλικιακού ορίου φαντάζεστε ότι αφήνει πολύ λίγους. Κατανοητό, αλλά αν είναι κάποιος ο οποίος ζει σε ένα από αυτούς τους οικισμούς που λέτε και εργάζεται στην πόλη. Όχι. Όπου κατοικεί καθένας, εφόσον είναι σε οικισμό που η τελευταία απογραφή τον έχει κάτω από 500 κατοίκους, ναι. Δεν έχει υποχρέωση να συλλέξει αποδείξεις. Καταλαβαίνω γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση και στρεβλώσεις, γιατί υπάρχουν περιοχές πέριξ του Ηρακλείου που στην τελευταία απογραφή σαφώς είχαν κάτω από 500 κατοίκους. Όμως ο νόμος εξαιρεί. Θέλει να εξαιρέσει. Πολύ θετικό, πολύ ουσιαστικά τα μικρά χωριά, αλλά στην δικιά μας γεωγραφία εδώ πέρα κάποιοι είναι ωφελημένοι από αυτό. Όσο μπορεί να είναι κάποιος ωφελημένος. Εγώ βέβαια θέλω να πω σε όλους τους τηλεθεατές ότι ανεξάρτητα από τι λέει ο νόμος, αν πρέπει ή δεν πρέπει να συλλέγουν αποδείξεις. Επειδή πρέπει να την πατάξουμε αυτή την φοροδιαφυγή επιπλέον, όλοι να ζητάνε και να λαμβάνουν την απόδειξη. Βέβαια, εμείς αναφερόμαστε καθαρά στο κομμάτι του φοροδιαφυγής. Μην μπερδευτεί δηλαδή ο κόσμος με αυτό που είπαμε. Δεν έχει υποχρέωση να παίρνει τα αποδείξεις και λέει. Βέβαια. Είπε ο λογιστής. Όχι, την απόδειξη να την παίρνεις. Δεν έχει υποχρέωση να την προσκομίσεις στο λογιστή σου για να χτίσεις κάποιο τύπο φορολόγητο. Να τα τρέξουμε λίγο. Πάμε στον ΕΝΦΙΑ να δούμε τι αλλαγές έχουμε, κύριε Χρυστοφοράκη. Περιμένουμε μία επιπλέον μείωση στον ΕΝΦΙΑ σε ένα ποσοστό περίπου στο 8%. Μεσοσταθμικά. Μεσοσταθμικό είναι το 8% πάντα. Στην προσπάθεια που είπαμε για την τόνωση της μεσαίας τάξης, όμως αν θέλετε την άποψή μου με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ίσως έρθουμε πάλι στα ίδια επίπεδα και αν όχι για κάθε αφημή χωριστά, δηλαδή για κάθε πολίτη χωριστά, σίγουρα το ποσό που θα πληρώσουμε για έμφυα στο τέλος του χρόνου, το ποσό που είναι για γραμμές προϋπολογισμό, είναι πάλι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν θα έρθουν η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και καλώς, πολλές φορές καλώς, θα φέρει πάλι το ποσό εκεί που είναι. Γιατί λέω πολλές φορές καλώς να το εξηγήσω, γιατί σήμερα λέω πράγματα που στο πολύ γρήγορο μπορεί να παρεξηγηθούν. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας και στην Κρήτη, αλλά κυρίως σε νησιά που οικόπεδα αγροτικές εκτάσεις είναι οικόπεδα με τεράστια αξία και όμως δεν εντάσσονται στον αντικειμενικό προσδιορισμό με αποτέλεσμα να πληρώνουν έμφυα 1 ευρώ το στρέμμα. Και υπάρχουν περιοχές που θεωρούνται οικόπεδα μέσα στις πόλεις, έχετε δει πώς υπολογίζει το έμφυα. Η αξία, η πραγματική όμως της μία με την άλλη απέχει, η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή το αγροτεμάχιο στη Σαντορίνη ή στη Μύκονο ή στην Πάρο, με το οικόπεδο κάπου περιφερειακά του Ηρακλείου, να είστε σίγουροι ότι έχει τεράστια αξία, μεγαλύτερη αξία το αγροτεμάχιο στη Σαντορίνη από ότι εδώ. Και αυτό υπολογίζεται με τιμές αγροτεμαχίου βοσκότοπου. Αυτό θα έρθει να το διορθώσει τώρα με την αναπροσαρμογή. Εκεί θα πάμε στο ίδιο σημείο. Και αλλαγές στα εκαθαριστικά, έτσι, εγώ εδώ και στο εξής. Αλλαγές θα έχουμε στα εκαθαριστικά του έμφυα, θα έχουμε αναφημί, όπως σας είπα. Το τελικό ποσό θα είναι 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί εσείς να γλιτώσετε το 8% μεσοσταθμικά. Όμως κάποιοι που έχουν περιουσίες σε αυτές τις περιοχές που σας είπα με την αναπροσαρμογή, θα ανέβει αντίστοιχα το ποσό. Ωραία. Και θα έρθουμε στο ίδιο. Για πάμε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, φόρος φυσικών προσώπων. Κάναμε μια αναφορά προηγουμένως, κύριε Χρυστοφοράκη. 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ από 22% που ήταν. 22% φόρο σε εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ έως και τα 20.000 ευρώ. 28% φόρος για εισοδήματα από 20.000 και 1 λεπτό έως 30.000 ευρώ. 36% εισόδημα για εισόδημα
30.000 ευρώ και ένα λεπτό έως τα 40.000 ευρώ και 44% φόρος για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Εδώ υπήρξαν διαφοροποιήσεις, όπως και την πρώτη κατηγορία, είπαμε από 22% έπεσε στο 9% ο φόρος των φυσικών προσώπων. Εδώ υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση που μόλις αναφέρατε κι εσείς, ο εισαγωγικός συντελεστής το 9% και σημειολογικές μειώσεις κατά μία μονάδα φόρου σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Δηλαδή, από 20.000 ευρώ εισόδημα και πάνω ήταν 29% συντελεστής, κατέβηκε 28%. Από 30 ήταν 36. Και από 40.000 ήταν 45. Είναι σημειολογικό, κυρίως έχει βέβαια ελάφρυνση και αυτό το κομμάτι. Σας είπα ξανά ότι η μεγάλη ελάφρυνση της φορολογίας εισοδήματος ως προς τα φυσικά πρόσωπα έχει να κάνει με το κομμάτι που μόλις αναφέραμε στον εισαγωγικό συντελεστή. Δίνει επίσης και ένα επιπλέον μπόνους στις οικογένειες, δίνοντας αφορολόγητο πλέον 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που έχει ως προστατευόμενο τέκνο μια οικογένεια. Δηλαδή, μια οικογένεια, ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά έχει 8.600 αφορολόγητο. 8.600 το κλασικό, ναι. Με ένα παιδί 9.600, με δύο παιδιά κάτω των 18 ετών. Να είναι προστατευόμενα μέλη. Μπορεί να είναι και άνω των 18 και να είναι φοιτητές. Είστε να υπηρετούν στρατιωτική θητεία. Δίνει και αυτό, δεν έχει αναδειχθεί τόσο πολύ. Θα το δει όμως ο κόσμος με τα εκαθαριστικά. Πολύ σημαντική ουσιαστική αυτή. Που επαναλαμβάνω όμως, να μην μπερδεύει τον κόσμο. Ό,τι λέμε αφορά εισοδήματα φετινά, θα τα δει στα εκαθαριστικά που θα έρθουν το 2021. 21, έτσι μιλάμε για το 2020. Λοιπόν, φόρος επιχειρήσεων 24% από 28%. Αντίθετα λοιπόν, που ήταν το 19. Στα νομικά πρόσωπα, οι αλλαγές που θα αναφερθούμε αφορούν τη χρήση που μόλις έκλεισε. Αφορά τα εισοδήματα του 2019, δηλαδή οι φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις. Φέτος το Μάιο, μέχρι το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι, οπότε είναι η προθεσμία που θα δώσει το Υπουργείο Οικονομικών, περιλαμβάνει τις ελαφρύνσεις αυτές. Θα προλογηθούν δηλαδή με 24%. Είναι τέσσερις μονάδες φόρου κάτω. Με 24%. Τέσσερις μονάδες από 28% που είχε μεν ψηφιστεί, δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ, γιατί πέρσι φορολογηθήκαν με 29%. Ωραία. Είναι τέσσερις μονάδες. Αυτές τις τέσσερις μονάδες, αν τις δείτε και σε συσχέτιση με την προκαταβολή που είχαν ήδη προκαταβάλει πέρυσι, θα δώσουν, θεωρώ, μια πολύ σημαντική οικονομική ανάσα σε αυτό που λέμε cash flow στις επιχειρήσεις, στο ταμιακό διαθέσιμο των επιχειρήσεων. Ο στόχος είναι το 2020 να πάει στο 20%, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Το έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Δεν έχει ψηφιστεί το δεύτερο σημείο το οποίο έχουμε σκεφτεί. Ελπίζω να το καταφέρει. Λοιπόν, φορολόγηση μερισμάτων, μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10 στο 5% και το τρέχω λίγο εδώ και φορολόγηση αγροτών, μείωση φορολογικού συντελεστή στο 10% για όλα τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα. Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε αυτό τι γίνεται. Η φορολόγηση των μερισμάτων. Τα μερίσματα μέχρι και τη χρονιά που πέρασε το προηγούμενο φορολογικό έτος είναι ο φόρος διανομής. Οι μεγάλες εταιρείες για να διανύμουν μέρισμα πληρώνουν ένα φόρο μερισμάτων. Αυτό ήταν 15%. Ήταν φόρος πάνω σε ήδη φορολογημένο εισόδημα, επειδή θεωρείται δικαίωμα. Αυτό έφερε στους ισολογισμούς των κερδοφόρων επιχειρήσεων πάρα πολλά κέρδη νέων και στους μετόχους δεν έδινε τη δυνατότητα να πάρουν τα κέρδη τους από τις εταιρείες. Υπήρχαν σε ένα λογαριασμό. Με την διαφοροποίηση αυτή, μιλάμε για, γιατί αν σας ξαναλέω, 15, έγινε 10, δεν εφαρμόστηκε, δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί και πήγε 5. Έχουμε μια διαφορά 10 μονάδες. Φέτος θα γίνει διανομή μερισμάτων, θεωρώ, από το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν κέρδη νέων. Θα πέσει φρέσκο χρήμα στην αγορά με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και πιθανότητα κάποιοι άνθρωποι να καταναλώσουν και τα χρήματα αυτά πάλι στην αγορά και να γίνει αυτή η μόχλευση του χρήματος που λέμε τώρα. Όσον αφορά τη φορολόγηση των αγροτών. Τώρα, όσον αφορά τη φορολόγηση των αγροτικών σχημάτων. Δεν είναι των αγροτών, μην μπερδεύονται οι άνθρωποι. Αγροτικών σχημάτων. Είναι τα αγροτικά σχήματα. Αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών. Μάλιστα. Και τα λοιπά. Ήταν 13% μέχρι πέρυσι. Το μειώνουμε και εδώ τρεις μονάδες σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να υποστηρίξει τα αγροτικά σχήματα, βλέποντας πλέον ότι η αγορά των αγροτικών. Ήταν και ζητούμενο. Έτσι, των ενώσεων. Επειδή προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, αν μου επιτρέψετε να σας πω ότι πλέον μόνο στο καθένα ο αγρότης δεν μπορεί να πάει πουθενά. Τα αγροτικά σχήματα πρέπει να στηριχτούν. Έχοντας βέβαια το κακό προηγούμενο, τον προηγούμενο χρόνο, μην κάνουμε τα ίδια λάθη απλά. Πρέπει να. Αυτή την προσπάθεια θέλει να υποστηρίξει η κυβέρνηση, μειώνοντας το φορολογικό συντελεστή. Λοιπόν, φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Κατάργηση φόρου πολυτελούς διαβίωσης για υγειοταχή, πολύτεκνη με ανήλικα άγαμα τέκνα. Από όσα έχω πει μέχρι τώρα, είναι η τρίτη φορά που κάναμε αναφορά στην προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει
την υπογεννητικότητα στη χώρα. Είναι το τρίτο μέτρο αυτό. Όσοι είναι πολύτεκνοι, πλέον ό,τι αυτοκίνητο και αν έχουν, ό,τι κυβισμού και αν έχουν, δεν θα έχουν το φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Υπήρξαν πολλοί συμπολίτες μας, πολύτεκνοι ή όχι, που το 2009 υπήρξε ένα μέτρο που μείωσε τη φορολογία στον φόρο εισαγωγών στα αυτοκίνητα και αγοράσαν μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητα, ασφαλή αυτοκίνητα. Οι πολύτεκνοι ειδικά πραγματικά χρειάζονται μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητα. Όταν έχεις 4 παιδιά, για να πάρεις την οικογένειά σου να πας στο χωριό σου, χρειάζεται, δεν μπορείς, δεν χωράς σε 1.400 κυβικά. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε εξαίρεση. Πλήρωναν φόρο πολυτελούς διαβίωσης και οι πολύτεκνοι. Τώρα αυτό καταργείται. Αυτό καταργείται πλέον. Καταργείται. Τέλος. Δεν πληρώνεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Ενώ όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης που αναφέρατε, και ο κ. Σταϊκούρας και ο Πρωθυπουργός είναι ίσως, αν θέλετε, το πρώτο μέτρο που περιμένουμε να ανακοινώσουν εφόσον τους βγουν τα νούμερα μέσα στο καλοκαίρι. Η συζήτηση γίνεται με πιθανότητα ακόμα για να η εισφορά αλληλεγγύης να μειωθεί καταρχήν, μέχρι να καταργηθεί, να μειωθεί καταρχήν ακόμα και για δηλώσεις φορολογίας οδετήματος που θα υποβληθούν φέτος. Αυτό όμως υπολογίζει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να έχει στοιχεία να μπορέσει να το υποστηρίξει στους θεσμούς περί τα μέσα Ιουνίου, βλέποντας την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Πάντως, δέσμευση υπάρχει ότι θα μειωθεί φέτος, δεν ξέρουμε αν θα είναι για εισοδήματα φετινά ή αν θα συμπεριλάβει τις προηγούμενες πλέον χρονιάς, όπως πρέπει να συνηθίσουμε να λέμε το 19, ή αν θα πάει μόνο για τα φετινά εισοδήματα και μέχρι τέλος της τετραετίας θα καταργηθεί. Ίσως είναι, ξέρετε, ο πιο σημεολογικός φόρος για τα χρόνια του μνημονίου είναι η εισφορά αλληλεγγύης. Μπήκε προσωρινά για κάποιο διάστημα και έχει τίνει να γίνει μόνιμη και μάλιστα επειδή πολλοί τηλεθεατές δεν ξέρω πώς καταλαβαίνουν την εισφορά αλληλεγγύης. Ξεκινάει από 12.000 ευρώ με ένα πολύ χαμηλό συντελεστή και φτάνει όμως μέχρι 10% για εισοδήματα άνω των 45.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι 45% φορολογικό συντελεστή που υπήρχε, 44% πλέμε τώρα. Ναι. Και 10% εισφορά αλληλεγγύης, πάμε 55% φορολογική επιβάρυνση. Μετά μην αναρωτιέται κανείς γιατί τα χρόνια του μνημονίου, τα χρόνια της κρίσης υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Αν εκεί βάλουμε και τα ασφαλιστικά. Λοιπόν, κύριε Χρυστοφοράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω δώσαμε το στίγμα του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Τελικά είναι προς όφελος τουλάχιστον της πλειονότητας των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και των φορολογουμένων. Εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είστε επανειδήν. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.